Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Μια ραδιοφωνική προσέγγιση του θεάριστου βίου και των λόγων του Αγίου της Καπαδοκίας, Βασιλείου του Μεγάλου. Το ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, στα βήματα ενός μεγάλου Αγίου Ιεράρχου της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Ιωάννης Κουταλιανός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Χρόνια σας πολλά και εύχομαι ο καινούριος χρόνος που θα ανατείλει σε λίγες ώρες να φέρει σε όλους μας τη χαρά, τη γαλήνη, την ευτυχία, την ελπίδα, την αγάπη, πραγματικά να φέρει σε όλους μας ό,τι καλύτερο, να μας δώσει δύναμη ώστε να εξακολουθήσουμε την πορεία μας με όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερη πίστη, περισσότερη χαρά, περισσότερη αγάπη. Αγαπητοί μου ακροατές, ασχολούμενος φέτος με τον μέγιστο ιεράρχη Καπαδόκη, τον Μέγα Βασίλειο, του οποίου την εορτή, τη μνήμη θα τιμήσουμε σε λίγες ώρες, μαζί με την ανατολή του νέου χρόνου και την εορτή της περιτομής του Χριστού, αναπόφευκτα όποιος ακούει για τον Μέγα Βασίλειο, έτσι, το 90% των σκέψεων πάει σε αυτή τη γιορτή, πάει σε αυτόν, τον Άγιο Βασίλη. Και σήμερα αποφάσισα να κάνω μία εκπομπή στην οποία να ασχοληθούμε λίγο με αυτήν την παρανόηση του Άγιου Βασίλη, του γνωστού μας με την κόκκινη στολή Γεράκου, και να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, πώς έχει επικρατήσει όλο αυτό το πράγμα. Θα ασχοληθούμε δηλαδή με αυτά καθ' αυτά τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά θα κάνουμε έτσι ένα μικρό αφιέρωμα να δούμε πώς έχει μπερδέψει ο λαός τη σύγχυση και πώς έχει κατορθώσει αυτή η ασκητικότατη μορφή του Μεγάλου Βασιλείου να εξομοιωθεί με αυτό τον ευστραφή γεράκο που είναι ροδαλός και σύμβολο της καλοπέρασης. Για να δούμε λοιπόν. Ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις μέρες μας συντροφεύει, έτσι, αυτή η γνωστή φιγούρα την οποία τη βλέπουμε στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις βιτρίνες, να κοσμεί διάφορα προϊόντα, να προωθεί διάφορα προϊόντα, να πουλάει τα πάντα πλέον, κυριολεκτικά τα πάντα, είναι ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών. Και υπάρχει ένα ερώτημα για την ύπαρξή του, το οποίο δεν αφορά μόνο την προσφορά των δωρών, αλλά και τη σχέση αυτού του κοκκινοφορεμένου με την άσπρη γενιάδα παππού, με την ελληνική χριστιανική παράδοση. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η ιστορία του ή η ιστορία τους. Ο Ορθόδοξος Άγιος Βασίλειος, φυσικά, όπως έχουμε δει σε όλες τις εκπομπές ως τώρα, ούτε με δώρα έχει σχέση, ούτε με χιόνια, ούτε φυσικά με έλκυθρα. Αντίθετα, αυτό που κρατάει στα χέρια του και που είναι γνωστό από τα κάλαντα που ακούστηκαν σήμερα σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι χαρτί και καλαμάρι. Και βέβαια φυσικά καθόλου χρήματα. Πατρίδα είναι η Κεσάρια της Καπαδοκίας, το σημερινό Καϊσερί της Τουρκίας. Η περιοχή αυτή της Κεσαρίας μνημονεύεται για πρώτη φορά από τον Ηρόδοτο και αποτέλεσε πεδίο διαμάχης για πάρα πολλούς λαούς εξαιτίας των πλουσίων κοιτασμάτων της σε χρυσό, ασήμι και χαλκό. Τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, την εποχή φυσικά που εξετάζουμε όλη αυτή τη χρονική περίοδο στα έργα του Μεγάλου Βασιλείου, αποτέλεσε κέντρο του μοναστικού βίου που άνθησε στις βραχώδεις σπηλιές της περιοχής. Κυρίως υπήρχαν ασκητές και ο Μέγας Βασίλειος, όπως είχαμε δει, τους ένωσε όλους και τους έδωσε τους πρώτους κανόνες
πολλοί από τους οποίους ισχύουν μέχρι και σήμερα πολλούς από τους κανόνες της μοναστικής κοινοβιακής ζωής. Η Κεσάρια ήταν επίσης η πατρίδα, εδώ να κάνουμε και λίγο, να μπούμε λίγο και στα χωράφια του σεφ μας, του κυρίου Μεταξά. Είναι η πατρίδα ενός μετέπειτα πολύ γνωστού και πικάντικου εδέσματος, του Παστουρμά. Ο ελληνικός λοιπόν Άγιος Βασίλης, όπως αναφέρεται, είναι κάτι ανάμεσα στο Μέγα Βασίλειο της Κεσαρίας, έναν από τους τρεις ιεράρχες, και σε ένα πρόσωπο σύμβολο του ελληνισμού που έφευγε από τα βάθη της Ασίας και έφτανε παντού. Από τον Πόντο μέχρι την Πελοπόννησο και από την Μακεδονία μέχρι και την Κύπρο. Ο δικός μας ο Άγιος Βασίλης, έτσι, αυτόν που τραγουδάμε στα κάλαντα, είναι πεζοπόρος. Κρατά στα χέρια του ένα ραβδί, συζητά με όλους τους ανθρώπους στον δρόμο, εύχεται καλοτυχία και καλή χρονιά στον κόσμο. Δεν έχει ούτε σάκο ούτε κοφίνι. Δεν φέρνει δώρα, αλλά φέρνει την καλοχρονιά. Η 1η Ιανουαρίου ήταν η ημέρα της κοιμήσεως του Μεγάλου Βασιλείου και έτσι η ελληνική παράδοση θεώρησε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι αυτός που φέρνει την καλοτυχία και ευλογεί τη χρονιά. Ο ελληνικός λοιπόν Άγιος Βασίλης, έτσι, τον οποίον υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στα κάλαντα, αλλά κοσμεί τα κάλαντα όλων των περιοχών της Ελλάδος, ακολουθεί τα χριστιανικά πρότυπα και ιδεώδη. Είναι ψιλόλιγνος, είναι ασκητής, είναι πεζοπόρος και είναι χωρίς ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες. Γυρνάει όλο τον κόσμο, και φυσικά λέγοντας όλο τον κόσμο εννοούμε εκεί όπου υπάρχει ελληνοχριστιανικό στοιχείο, και μοιράζει ευχές. Οι υπόλοιποι για την ελληνική λαϊκή παράδοση δεν έχουν ανάγκη από καλοτυχία. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτά τα κάλαντα παρουσιάζεται ως ένα ακόμα σύμβολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας για να συντηρήσει τη διαχρονικότητα και τη συνέχεια του ελληνικού στοιχείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην περιοχή της πάλε ποτέ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Άγιος Βασίλης αποτελεί ουσιαστικά σύμβολο της λιτότητος και της ασκητικής ζωής. Δίνοντας μόνο την ευχή του, αποτρέπει κάθε επιθυμία ή και απέτηση των πιστών προς την απόκτηση του ευζήν. Για να πάμε τώρα να δούμε τι πιστεύει ο δυτικός κόσμος. Ο δυτικός κόσμος λοιπόν γνωρίζει έναν Άγιο Βασίλη, η εικόνα του οποίου είναι ο συνασπισμός, θα λέγαμε, μύθων και παραδόσεων όλης της Ευρώπης. Έναν Άγιο Βασίλη ο οποίος έχει υπερκεράσει τον ορθόδοξο ανταγωνιστή του. Για τους προτεστάντες τώρα της Βόρειας και της Κεντρικής Γερμανίας είναι ο Weihnachtsmann, ο άνθρωπος των Χριστουγέννων, ενώ για τους Άγγλους είναι ο Father Christmas, ο πατέρας των Χριστουγέννων. Για να δούμε λοιπόν. Ο συμπαθής αυτός γενιοφόρος κύριος με το έλκυθρο δεν προέρχεται, για όσους το ξέρουν φυσικά και είναι οι περισσότεροι, και για όσους δεν το ξέρουν και θα το πούμε τώρα, δεν προέρχεται από το Μέγα Βασίλειο, αλλά προέρχεται από τον Άγιο Νικόλαο. Για τους καθολικούς, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο Σάντα Κλάους ή διαφορετικά Σίντερκλάς στα Ολλανδικά. Οι Ολλανδοί μετανάστες ήταν άλλωστε αυτοί που εξήγαγαν τη λέξη και στην Αμερική περίπου τον 17ο αιώνα, όπου οι αγγλόφωνοι πληθυσμοί τον υιοθέτησαν ως Σάντα Κλάους. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν, ως γνωστόν, γεννήθηκε στη Μικρά Ασία τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Θεωρείται προστάτης των παιδιών και φυσικά των ανθρώπων της θάλασσας. Κατά τον 19ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος θεωρήθηκε σε ολόκληρη περίπου την Ευρώπη το Christkind Klein, το παιδί του Χριστού, ο οποίος
παρέδιδε κρυφά παιχνίδια στα παιδιά. Η πρώτη καταγραφή του Ολλανδικού μύθου, έτσι, και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη διαδοσή του από την καταγραφή, έγινε το 1809 από τον συγγραφέα Washington Irving, ο οποίος στο βιβλίο του History of New York, μια ιστορία της Νέας Υόρκης, περιέγραψε την άφιξη ενός Αγίου πάνω σε άλογο, την παραμονή της γιορτής του Αγίου Νικολάου. Το 1812, τρία χρόνια μετά, ο Irving αναθεώρησε το βιβλίο του και ο Άγιος Νικόλαος εμφανίζεται μέσα σε ένα βαγόνι. Προσέξτε τώρα, το άλογο αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά βαγόνι, το οποίο μπορεί, μια και είναι μαγικό, να πετάει και πάνω από τα δέντρα. 10-11 χρόνια αργότερα, το 1823, ο Clement Clark Moore έγραψε ένα παιδικό ποίημα σε μια εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Εκεί περιέγραφε τον Άγιο Νικόλαο ως καλικάντζαρο που έμπαινε στα σπίτια από την καμινάδα και ταξίδευε, και εδώ αρχίζει η πρώτη επίσημη καταγραφή σε αυτό το ποίημα του ιερέα. Ταξίδευε λοιπόν αυτός ο Άγιος με υπτάμενο έλκυθρο που το έσερναν 8 τάρανδοι, οι γνωστοί σε όλους μας Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder και Blitzen. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Ωθία και ιερά της Χριστού Εκκλησίας μέλησα, Βασίλειε Πάμα χαρίστε, σίγαρ του Θείου Πόθου το κέντρο σε αυτόν καθοπλίσας τον Θεός δίγον αιρέσεων τας βλασφημίας κατέτρωσας και τες ψυχές των πιστών ευσεβίας των γλυκασμών έκτισα βρύσας και δι' τους δύος μόνας της Αγκυράτου διερχόμενος νομής μνημόνευε και ημών παρέστος την Τριάδα την αυτής αμνιζόμενος η
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, να δούμε πώς επικράτησε ο μύθος του κοκκινοφερωμένου παππούλη με τη λευκή γενιάδα, και αφού πριν από λίγο είπαμε τα ονόματα, τα 8 των ταράνδων που σέρνουν το έλκυθρο αυτού του Αγίου και καταγράφηκε για πρώτη φορά, όπως είπαμε, το 1823, και να δούμε όμως πώς επικράτησε, γιατί καλές οι καταγραφές, αλλά το ξέρουμε ότι αυτό που μετράει είναι η εικόνα. Γι' αυτό και η έμπνευση ενός Αμερικανού εικονογράφου, του Thomas Nast, υπήρξε καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του Σάντα Κλάους. Εκείνος ήταν που ζωγράφισε τον Σάντα Κλάους για το Harper's Magazine το 1863 και συνέχισε να το ζωγραφίζει μέχρι το 1890. Κάποια στιγμή μέσα στην δεκαετία του 1860 ο πρόεδρος της Αμερικής, ο κύριος Λίνκολν, του ζήτησε του Nast να του φτιάξει μία προπαγανδιστική εικόνα του Σάντα Κλάους με κάποιους στρατιώτες του. Ήταν μία από τις πρώτες προσπάθειες άσκησης ψυχολογικού πολέμου στους αντιπάλους. Ο Nast στην συνέχεια προσέθεσε και άλλες λεπτομέρειες, όπως το εργαστήρι του Σάντα που βρίσκεται στο Βόρειο Πόλο. Ο επίσημος όμως σχεδιαστής του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Βασίλη μάλλον, που καθιέρωσε το γνωστό σε όλους μας αναψυκτικό και όλοι αυτόν γνωρίζουμε, είναι ο Χάντον Σάντλμπλομ. Το υποτιθέμενο επίσημο χωριό του Σάντα Κλάους, το Κορβατουντούρι, βρίσκεται μόλις 8 χιλιόμετρα βόρεια του Ροβανιέμι της Λαπωνίας στον Αρκτικό κύκλο. Κορβατουντούρι σημαίνει το ύψωμα του αυτιού, Ιαρφέλ. Επειδή λοιπόν η περιοχή είχε κάπως το σχήμα του αυτιού, θεωρήθηκε ότι ο Άγιος Βασίλης ζούσε εκεί και με αυτό το τεράστιο αυτί μπορούσε και άκουγε τις επιθυμίες όλων των παιδιών. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον και πλάκα να τα ακούσει όλα αυτά, να δεις πώς πλάσανε μία έτσι ιστορία πετυχημένη, θα λέγαμε, η οποία έχει επικρατήσει, έχει μπει μέσα στη συνείδησή μας, την έχει ταυτίσει όλος ο κόσμος με αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων, και πώς αυτή η εικόνα έχει αλλοιώσει όλο το νόημα των Χριστουγέννων, πόσο του έχει προσδώσει μία εμπορικότητα, μία εκμετάλλευση, μία αλλοίωση, προσπαθώντας να γεμίσει με επίπλαστη χαρά τον δυτικό κυρίως κόσμο, αλλά που έχει κατορθώσει και έχει περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το Ροβανιέμι, για να συνεχίσουμε ωστόσο, θεωρείται πατρίδα αυτού του Αϊβασίλη μόλις από τα τέλη του 19ου αιώνα, και καθώς οι θρύλοι γύρω από το πρόσωπο του Σάντα Κλάους πλήθαιναν, εννοείται ότι ο καθένας τώρα μπορεί να προσθέσει ό,τι θέλει. Μπορεί να προσθέσει και μία γυναίκα, μπορεί να προσθέσει και εξωτικά, μπορεί να προσθέσει και εργαστήρια, μπορεί να προσθέσει και μηχανοκίνητα έλκυθρα, μπορεί να προσθέσει τα πάντα. Και δεν έχουν καταλάβει, ας πούμε, όλοι αυτοί οι δυτικοί, ενώ έχουν σχετίσει με τις 6 Δεκεμβρίου που είναι η εορτή του Αγίου Νικολάου, την επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περίοδου, δεν ξέρουν πολύ από την ιστορία. Πήραν αποσπασματικά, πήραν την ιστορία του Αγίου Νικολάου που έριχνε από τις καμινάδες κάποια χρήματα για να μπορέσουν να σωθούν άπορες κορασίδες από την εκμετάλλευση, και την τροποποιήσαν έτσι όπως θέλαν. Από εκεί μπαίνει αυτός ο γεράκος, ο οποίος κατά περίπτωση γίνεται μικρός, χωράει μέσα από την καμινάδα, βάλανε μέσα και τον Ρούντολφ και έγινε ένας αχταρμάς, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, και τέλος πάντων επικρατεί σε όλες αυτές τις ημέρες. Πολλοί λοιπόν ήθελαν να μάθουν που μένει, και επειδή προσέξτε, γκρι τάρανδι,
ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξουν στο Βόρειο Πόλο. Οι εφημερίδες ξαφνικά το 1927 συγκεκριμένα αποκάλυψαν ότι ο Άι Βασίλης δεν μένει στο Βόρειο Πόλο, μένει στη Λαπωνία. Γιατί εκεί βόλευε, εκεί υπήρχαν και οι Τάραντοι. Ο Γκρι Τάρανδος είναι άλλωστε το εθνικό ζώο της Λαπωνίας. Το μυστικό αποκαλύφθηκε σε μια εκπομπή του φιλανδικού ραδιοφώνου του 1927. Ο Σάντα Κλάους, ναι, επισήμως μένει στο Κορβατουντούρι. Τα υπόλοιπα φυσικά τα ανέλαβαν οι εφημερίδες, ανυπαρήγαγαν τον μύθο, ενώ η εταιρεία με το αναψυκτικό και τη γνωστή διαφήμιση έβαλε την τελευταία πινελιά. Η εικόνα του Σάντα Κλάους με την λευκή γενιάδα είναι κατασκευή, όπως ξέρουμε. Φτιάχτηκε έτσι για μια διαφήμιση ενός μπουκαλιού το 1931, και ενώ λοιπόν η εταιρεία χρησιμοποιεί την εικόνα του Σάντα Κλάους, γιατί όλοι κατανάλωναν το αναψυκτικό, υπήρχε μεγάλη κατανάλωση αναψυκτικού το καλοκαίρι και το χειμώνα έπεφταν κατακόρυφα οι πωλήσεις. Γι' αυτό, για να αυξήσει την κατανάλωση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εφήβρε και ανυπαρήγαγε με πολύ μεγάλη επιτυχία, θα λέγαμε, αυτή την εικόνα. Τα Χριστούγεννα, μάλιστα, κυρίως στις παιδικές και εφηβικές ηλικίες, έγιναν άρρηκτα συνδεδεμένα, δυστυχώς, όχι με την εικόνα του Χριστού, αλλά με την εικόνα αυτού του γεράκου. Το Κορβατουντούρι, το οποίο καθιερώθηκε στο χωριό του Αγίου Βασιλείου το 1927, άρχισε να αξιοποιείται τουριστικά μόλις στις αρχές του 1980. Καθώς οι υπόλοιπες τουριστικές περιοχές της Φιλανδίας δεν έφερναν αρκετά έσοδα, η φιλανδική κυβέρνηση αποφάσισε τι να κάνει, φυσικά να προωθήσει αυτή την εικόνα του Αγίου Βασίλη. Και είναι αλήθεια ότι σήμερα πολλοί πηγαίνουν σε αυτό το χωριό, στο Ροβανιέμι, και χωρίς την ύπαρξή του δεν νομίζω ότι κανένας θα ήθελε να πάει στη Φιλανδία για τουριστικούς λόγους. Ξέρουμε ότι η Φιλανδία έχει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, αλλά ως τουριστικός προορισμός δεν είναι κάτι το αξιόλογο. Αντιθέτως τώρα, με τη Λαπωνία έχει δημιουργήσει τη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες χώρες του αρκτικού κύκλου. Με τη δημιουργία του απέκτησε η Λαπωνία ιδιαίτερη τουριστική και οικονομική αξία. Το χωριό προσφέρει στους ενήλικες μια νοσταλγία της παιδικότητος, τη ρομαντικότητα, ας πούμε, να γίνουν και να παραμείνουν παιδιά. Και απ' την άλλη, τα παιδιά φυσικά οπτικοποιούν όλες τις ιστορίες που έχουν ακούσει για τον Άι Βασίλη. Με αυτόν τον τρόπο το χωριό του Άι Βασίλη, αλλά και ο ίδιος Άι Βασίλης που ζει σε αυτό, δίνουν σάρκα και οστά στην αφηρημένη έτσι έννοια των Χριστουγέννων και του Άι Βασίλη. Κατανολώντας έτσι τον Άι Βασίλη, καταναλώνουμε και την νοσταλγική αντίληψη των Χριστουγέννων. Στις παραδόσεις όλων των λαών της Ευρώπης βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος, και είναι περίεργο ότι αυτός ο κάποιος έχει περάσει και σε μη χριστιανικές χώρες, έτσι. Δηλαδή, ενώ τα Χριστούγεννα δεν είναι τίποτα άλλο, όλη αυτή η περίοδος δεν είναι τίποτα άλλο από τη γέννηση του Χριστού, πια η γέννηση του Χριστού έχει παραμεριστεί κατά 99,9%. Πουθενά δεν αναφέρεται Χριστός. Αντιθέτως, αναφέρεται αυτός ο γεράκος, και τον οποίο τον έχουν δεχθεί ανώδυνα και χώρες μη χριστιανικές. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιαπωνία. Έχει περάσει ακόμα και στην Κίνα. Αν περάσετε δίπλα στη γειτονική μας Τουρκία αυτές τις μέρες, θα δείτε παντού να κυριαρχεί η μορφή του. Ένας άκακος γεράκος ο οποίος έχει αντικαταστήσει πραγματικά το Χριστό σε όλη αυτή την περίοδο.
υπάρχει ας πούμε μέχρι και στην Ιαπωνία. Ο Χοτέισο, ο Λαμ Κουνγκούγκ, ο καλός γέρος πατέρας των Κινέζων. Η παράδοση αυτή έχει τις ρίσεις της στη γιορτή του χειμερινού ηλιοστασίου που γιόρταζαν από πολύ παλιές εποχές όλοι σχεδόν οι λαοί της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης. Εκεί όπου τιμούσαν λοιπόν την γέννηση, την ημέρα της γεννήσεως του Αΐτη του ήλιου, αφού ο ήλιος από τις ημέρες εκείνες έπαβε να χαμηλώνει την τροχιά του και άρχιζε να επανέρχεται ψηλά στον ουρανό θριαμπευτής, κάποιους αιώνες αργότερα ο χριστιανισμός υιοθέτησε την ημερομηνία αλλάζοντας το τιμόμενο πρόσωπο στον ήλιο της δικαιοσύνης κατά το τροπάριο των Χριστουγέννων, τον Ιησού Χριστό. Στις παραδόσεις λοιπόν όλων των λαών της Ευρώπης υπάρχει κάποιος που τους φέρνει τα δώρα. Υπάρχει κάποιο μυθικό πρόσωπο στους Κέλτες, υπάρχει Λαμπεφάνα στην Ιταλία η οποία μοίραζε δώρα στα παιδιά και αποκάλυπτε στις νέες και στους νέους μυστικά σχετικά με το μελλοντικό τους γάμο σαν τιμωρία που αμέλησε να ακολουθήσει τους τρεις μάγους κατά την επίσκεψή τους στο νεογέννητο Χριστό. Αλλά και η γριά μπαμπούσκα στη ρωσική παράδοση που καταδικάστηκε να τριγυρνάει την ημέρα των Θεοφανίων επειδή έδωσε λάθος κατευθύνσεις στον δρόμο για τη Βηθλέμ. Το όνομα το έχουμε δει του Σάντα Κλάους, ο οποίος έχει, όπως είπαμε, γεννηθεί στις αρχές του 19ου αιώνα από τους Ολλανδούς μετανάστες, στη συνέχεια από τον ιερέα ο οποίος έβγαλε εκείνο το ποίημα και στη συνέχεια ο Τόμας Νάστ ο οποίος τον ζωγράφισε, έχει δυστυχώς επικρατήσει, έχει αντικαταστήσει τον Χριστό, έχει εκτοπίσει αυτές τις μέρες οτιδήποτε έχει σχέση με τον Χριστό και θεωρείται, έχει περάσει ως κυρίαρχη φιγούρα όλων αυτών των ημερών και έχουμε δει ότι δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με την μεγάλη ασκητική μορφή του Μεγάλου Βασιλείου τον οποίο εορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί. Μας ακροατές, αφού είδαμε και προσπαθήσαμε λίγο να δούμε όλα αυτά σχετικά
με τον δικό μας ασκητικότατο Μέγα Βασίλειο και τον Σάντα Κλάους, έτσι, ο οποίος στην ουσία προέρχεται από τον Άγιο Νικόλαο των Δυτικών, ο οποίος έχει επικρατήσει και στα μέρη μας. Ας δούμε λίγα, με λίγα λόγια, πριν να κλείσουμε την σημερινή εορταστική κατά κάποιο τρόπο εκπομπή και αφιέρωμα στο Μέγα Βασίλειο, με ένα έθιμο το οποίο έχει πάρει το όνομά του από τον Μέγα Βασίλειο, το οποίο θα τιμήσουμε από σήμερα τα μεσάνυχτα μέχρι και την μέχρι και να αρχίσει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με τους διάφορους συλλόγους, το έθιμο της Βασιλόπιτας. Και ξέρουμε ότι το τραπέζι κάθε σπιτιού την πρωτοχρονιά είναι γεμάτο με φαγητά, με γλυκά, με όλων των ειδών τα εδέσματα, αλλά πρωτοχρονιά χωρίς Βασιλόπιτα δεν γίνεται, καθώς έχει την τιμητική της αυτή τη μέρα. Γνωρίζουμε όμως γιατί βάζουμε ένα φλουρί στη Βασιλόπιτα. Υπάρχουν δύο παραδόσεις για αυτό το έθιμο. Η πρώτη λέει ότι ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος σκέφτηκε το τέχνασμα αυτό θέλοντας να προσφέρει χαρά χωρίς να ακούει ούτε ένα ευχαριστώ. Ήθελε να βλέπει τα πρόσωπα των ανθρώπων να φωτίζονται από χαρά. Αυτό ήταν η μεγάλη χαρά του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό πρέπει να είναι η χαρά του κάθε χριστιανού. Να φωτίζεται το πρόσωπο αυτού που έχουμε απέναντί μας από χαρά. Γιατί το πρόσωπο αυτού που έχουμε απέναντί μας είναι το πρόσωπο του Θεού. Βλέποντας το πρόσωπο του αδερφού μας, βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού. Και αυτό είναι η πραγματική χαρά που μπορεί να πάρει κάποιος χριστιανός. Βλέποντας τον αδερφό του να χαίρεται κι αυτός. Γιατί αν δεν χαίρεται κάποιος όταν χαίρεται ο αδελφός του, τότε κάτι δεν πάει καλά. Κάπου δεν ακολουθεί σωστά τα λόγια του Χριστού. Αυτό ήθελε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος. Τι έκανε λοιπόν? Έπαιρνε λίρες, τις έβαζε μέσα στις πίτες και τις μοίραζε στους φτωχούς. Έπειτα, καθώς έτρωγαν αυτοί τις πίτες, έβρισκαν το δώρο του Μεγάλου Βασιλείου και περνούσαν όμορφα όλες αυτές τις μέρες. Έτσι διατηρήθηκε η παράδοση να βάζουμε και εμείς φλουρί για να τιμήσουμε τον Άγιο Βασίλειο, και προς τιμήν του ονομάστηκε αυτή η πίτα Βασιλόπιτα. Βέβαια υπάρχει και άλλη μία παράδοση η οποία είναι πιο γνωστή, και αυτή έχει να κάνει με μία ιστορία που έλαβε χώρα πριν από 1500 περίπου χρόνια και παραπάνω στην Κεσάρια, στη Μικρά Ασία. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ο επίσκοπος, όπως ξέρουμε, της Κεσάριας, και ζούσε βοηθώντας κάθε φτωχό και ανήμπορο. Μια μέρα λοιπόν ένας στρατηγός τύραννος του Ιουλιανού πέρασε από εκεί και του ζήτησε να του δοθούν όλοι οι θησαυροί της πόλης, αλλιώς θα κατάσφαζε όλη την πόλη. Ο Μέγας Βασίλειος προσευχόταν όλο το βράδυ για να σώσει ο Θεός την πόλη. Την επόμενη μέρα ο στρατηγός περικύκλωσε με το στρατό του την Κεσάρια και εισέβαλε απαιτώντας να δει το δεσπότη, ο οποίος εκείνη την ώρα προσευχόταν στο ναό, διατάσσοντας να του δοθεί αμέσως όλο το χρυσάφι της πόλης. Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε ότι οι κάτοικοι της πόλης δεν είχαν τίποτα αξιόλογο να του δώσουν. Ο στρατηγός τότε θύμωσε και απείλησε ότι θα εξορίσει το δεσπότη, λέγοντας ότι μπορεί και να το σκοτώσει αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του. Οι χριστιανοί λοιπόν της Κεσάριας, που αγαπούσαν πάρα πολύ τον επίσκοπό τους, έσπευσαν να το βοηθήσουν. Τι έκαναν λοιπόν? Μάζεψαν ό,τι χρυσαφικά είχαν και δεν είχαν και τα παρέδωσαν στο στρατηγό.
Αυτός όμως ήταν τόσο εξοργισμένος που παρόλα αυτά διέταξε το στρατό να επιτεθεί στην πόλη. Ο Μέγας Βασίλειος τότε για να προστατεύσει την πόλη μάζεψε τα πάντα και προσπάθησε να εξευμενήσει το στρατηγό. Όταν όμως, λέει, πήγε ο στρατηγός να ανοίξει το σεντούκι, εκεί έγινε ένα θαύμα. Όσοι ήταν εκεί αντίκρισαν μία λάμψη και αμέσως ένα λαμπρό καβαλάρι να επιτίθεται με δέος πάνω στο στρατηγό και τους δικούς του. Αμέσως εξαφανίστηκαν τόσο ο στρατηγός όσο και ο στρατός του. Ο καβαλάρης λέγεται ότι ήταν ο Άγιος Μερκούριος. Ξέρετε, αυτός που γιορτάζουμε μαζί με την Αγία Εκατερίνη και που λίγο χάνεται λόγω της Αγίας Εκατερίνης, αλλά είναι και αυτός μεγαλομάρτης. Και ήταν αυτός, λένε, που έσωσε την Κεσάρια εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Και αυτοί που πολεμούσαν μαζί του ήταν άγγελοι. Αφού όμως σώθηκε η πόλη, ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα έπρεπε να μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους και η μερεσιά θα έπρεπε να ήταν απόλυτα δίκη. Προσευχήθηκε λοιπόν πάλι στο Θεό να το φωτίσει τι να κάνει. Και η λύση βρέθηκε. Κάλεσε τους βοηθούς του και τους είπε να ζυμώσουν ψωμάκια, όπου μέσα σε κάθε ψωμάκι θα έβαζαν και λίγα χρυσαφικά και τα μοίρασε σαν ευλογία στους πιστούς. Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν, τώρα εμείς του πήγαμε χρυσαφικά, αυτός μας δίνει ψωμί. Αλλά η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν κάθε οικογένεια, κόβοντας το ψωμί, έβρισκε μέσα τα χρυσαφικά της. Αυτό το ψωμάκι εξελίχθηκε στη γνωστή μας βασιλόπιτα, η οποία έφερνε χαρά και ευλογία στους ανθρώπους. Από τότε φτιάχνουμε και εμείς τη βασιλόπιτα, βάζοντας μέσα ένα φλουρί την πρώτη μέρα του χρόνου, την ημέρα του Αγίου Βασιλείου. Αγαπητοί μας ακροατές, σε αυτή την εκπομπή προσπαθήσαμε λίγο να φωτίσουμε κάποιες πτυχές για κάποια θέματα που πιθανόν να μας γεννούν κάποιες απορίες αυτές τις μέρες, να πούμε λίγα λόγια για το έθιμο της βασιλόπιτας, αλλά κυρίως να δούμε αυτήν την ημέρα, την παραμονή της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου, και να καταλάβουμε και να ξανανιώσουμε πραγματικά το ποιος ήταν αυτός ο Άγιος και όχι αυτός που μας έχουνε πασάρει τόσο καιρό και έχει αντικαταστήσει την ασκητικότατη μορφή του Μεγάλου Βασιλείου. Να ευχηθώ για μία ακόμα φορά έτη πολλά, καλά, ευλογημένα, αγαπημένα, αγάπη, πίστη και προπαντός, όπως λέει και το όνομα αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού, ελπίδα. Ελπίδα στην καρδιά για ό,τι καλύτερο στην καινούργια χρονιά. Να είστε όλοι και όλες καλά, χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, ευλογημένα. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε. Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Μια ραδιοφωνική προσέγγιση του θεάριστου βίου και των λόγων του Αγίου της Καπαδοκίας, Βασιλείου του Μεγάλου. Το ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, στα βήματα ενός μεγάλου Αγίου Ιεράρχου της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Ιωάννης Κουταλιανός.